παράλληλα με το ανέβασμα του έργου, υπήρχε ένα εργαστήριο με τίτλο 9 ευτυχισμένες μέρες με τον Μπέκετ, που λειτουργήσε από την έναρξη των προβών μέχρι την πρεμιέρα του έργου. Τι ακριβώς ήταν αυτό το εργαστήρι και τι ρόλο έπαιξε στην τελική παράσταση? Ήταν μια σκέψη που είχαμε με την Όλια να συνοδεύσουμε την προετοιμασία μας για την παράσταση με ένα εργαστήριο όπου άνθρωποι με ενδιαφέρον για το έργο του Μπέκετ, χωρίς να ανήκουν αναγκαστικά στον χώρο του θεάτρου, θα συγκροτούσαν έναν κύκλο με τον οποίο εμείς θα ανταλλάσσαμε ολόκληρες τις απορίες, τις σκέψεις, την ίδια τη διαδικασία της πρόβας, παίρνοντας μια πρώτη απόκριση πριν φτάσουμε στην ίδια την παράσταση. Το εργαστήριο λειτουργήσε παράλληλα με το ανέβασμα της παράστασης. Κάθε εβδομάδα αυτή η ομάδα ανθρώπων που συγκροτήθηκε, νέα άνθρωποι από τελείως διαφορετικές προελεύσεις, είχαμε ανθρώπους από το δικαστικό κλάδο, είχαμε ψυχολόγους, είχαμε θεατρολόγους. Αυτοί πώς προέκυψαν? Είδαν την ανακοίνωση του εργαστηρίου. Α, μια τους ενδιέφερε και ο Μπέκετ και ήρθαν. Και ήταν μια μεγάλη τύχη για μας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μας έδιναν διαρκώς μια απόκριση σε σχέση με τα στάδια της πρόβας. Έτσι λοιπόν, αυτό που συμβαίνει συνήθως βία στο τέλος μιας διαδικασίας που είναι οι πρόβες, για μας σταδιοποιήθηκε. Κάθε εβδομάδα είχαμε ειδικούς θεατές οι οποίοι βλέπανε λίγο την πρόβα και είχαν κάτι να μας επιστρέψουν. Είχαμε λοιπόν μια σπάνια τύχη, αυτό θέλω να πω. Ήταν μια σπάνια τύχη αυτό το εργαστήριο. Τελείως πειραματικά ξεκίνησε, δεν ξέραμε καθόλου ποιος είναι ο προορισμός του. Κάναμε ένα πείραμα από το οποίο ευνοηθήκαμε πολύ. Την Winnie την έχουμε συνηθίσει να είναι χαμένη σε άμμο. Έτσι ήταν που το προσέστηκε το έργο, ή στο έδαφος. Από πού προέκυψε η θαμένη μέσα σε μια στίβα βιβλίων? Ήταν μια σκέψη του Άγγελου Μέντι, η οποία για μένα είναι πολύ κεντρική. Έχει δηλαδή βρει ένα πυρήνα αξίας για την απεικόνηση. Δεν μου αρέσει καθόλου να εξηγώ τι σημαίνουν τα βιβλία. Αποφεύγω πάντοτε να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Έχω όμως να πω ότι έχει κάποιες βασικές αρχές από το ίδιο το σκηνικό και τα αιτούμενά του. Το ένα είναι ότι ο Μπέκετ αναφέρεται σε τύμβο, επομένως μιλάμε για κάτι ταφικό. Και το δεύτερο είναι ότι έχει την αρχή της συγκέντρωσης του υλικού, δηλαδή στρωματώσεις η μία πάνω στην άλλη. Αυτός είναι ο χώρος από τον οποίο έχει καλυφθεί κατά το ίμιση η Winnie στη δική μας την παράσταση. Ναι, ξέρεις, εμένα μου άρεσε, κάνοντας μια ελεύθερη συζήτηση τώρα, μου άρεσε γιατί επειδή είχα διαβάσει πολλά και έχω διαβάσει πολλά από τον Αντώνο σε σχέση με τον Μπέκετ, ο οποίος βάζει το ζήτημα ότι ζούμε σε έναν κόσμο μετά ιδιαίτερα τις τραυματικές εμπειρίες του 20ου αιώνα και ο Μπέκετ έζησε σε ένα τέτοιο κόσμο όπου έχει χαθεί το νόημα. Ναι. Δηλαδή κάποτε τα μεγάλα οράματα, οι μεγάλες αφηγήσεις που λένε οι φιλόσοφοι έχουν καταρρεύσει και μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα ότι έχει μια στίβα βιβλίων η οποία συμβολίζει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έναν κόσμο άνευ νοήματος που οι λέξεις, τα βιβλία, οι θεωρίες δεν μπορούν να του δώσουν, δεν μπορούν να τον περιγράψουν και να του δώσουν ένα κάποιο νόημα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μου αρέσει καθόλου να απαντώ τι σημαίνουν τα βιβλία, για να μπορεί ο καθένας να κάνει την ερμηνεία του. Τώρα τι να σας πω σε σχέση με τα βιβλία παραπάνω. Τα βιβλία ξεκινούν από το χώμα και καταλήγουν σε χώμα. Αυτό είναι σε σχέση με την υλικότητα. Από εκεί και πέρα, ο Μπέκετ έχει μία άσκηση, μία πρακτική του Μπέκετ, είναι να χρησιμοποιεί τις λέξεις μέχρι να εξαντληθούν τόσο, ώστε να χάσουν το νόημά τους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τις αχρηστεύει. Αυτό το λέει η ίδια η Winnie στο έργο, όταν λέει οι λέξεις εγκαταλείπουν. Είναι φορές που και αυτές ακόμα σε εγκαταλείπουν. Και ένας από τους μεγάλους φόβους της είναι η ίδια η σιωπή. Και πράγματι, στον Μπέκετ η γραφή του ίδια παραβιάζει διαρκώς και τους κανόνες γραμματικής. Δηλαδή, συνέχεια μιλάει αόριστος, ενεστώτας, αλλάζουν πολλά πράγματα. Ναι, στην ίδια τη γραφή. Ισχύει. Αυτό με φέρνει σε ένα ερώτημα ακόμα, το οποίο είναι το ζήτημα της ερμηνείας των θεατρικών του Μπέκετ. Δηλαδή, και φεύγοντας από την παράσταση, άκουσα κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να ερμηνεύσει αυτό που είδε. Ναι. Και το ερώτημα είναι, πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα ή το έργο μιλάει από μόνο του, το τι ακριβώς θέλει να πει?
Υπάρχει ένα κεντρικό νόημα, δηλαδή, ή ο καθένας βρίσκει ό,τι θέλει. Ένα κεντρικό νόημα. Ένα κεντρικό νόημα είναι αυτό το ένα νόημα που αφορά σε όλους, που είναι η ζωή, και από τη στιγμή που η ζωή ξεκινάει, ο θάνατος. Δεν έχει δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το περιορίσουμε. Δείτε, εγώ δεν δυσκολεύομαι στην κατανόηση του κειμένου του Μπέκετ. Μου φαίνεται ότι είναι τόσο πολύ συγκεκριμένες οι λέξεις και πυκνές, που αυτό που χρειάζεται στα αλήθεια να συμβεί είναι ότι ερμηνεύουμε, να το επικοινωνήσουμε καλά με τον άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει το βάρος των λέξεων και εκείνος πια να εμπλουτίσει τις λέξεις αυτές με το ψυχισμό του. Νομίζω ότι στην περίπτωση τη δική μας είχαμε την τύχη να έχουμε την Όλια στο ρόλο της Γουίνι και κάπως έτσι να πατήσει πάνω στην παρτιτούρα που γεννήθηκε από τη δραματουργία και την κατανόηση των ετουμένων, ας πούμε, του Μπέκετ και να δημιουργήσει έναν άνθρωπο. Η ερώτηση είναι τελευταία που έχω να σου κάνω. Είναι σε σχέση με το ότι ο χαρακτήρας, ο κεντρικός, είναι ουσιαστικά ένας μονόλογος είναι. Είναι μια γυναίκα. Ο ίδιος ο Μπέκετ θεωρούσε ότι είναι κεντρικό στοιχείο το ότι είναι γυναίκα, ως γυναίκα, ως φυσικό πρόσωπο, δεν είναι ένας άντρας δηλαδή. Ναι, ναι. Εσένα πώς... Και μάλιστα ότι έλεγε ο ίδιος ότι είναι μια σύγχρονη γυναίκα. Εσύ πώς το βλέπεις? Δείτε τι γίνεται. Δεν είναι μονόλογος. Είναι πράγματι ξεκίνησε. Η πρόθεσή του είναι να γράψει ένα γυναικείο σόλο και μάλιστα στο πρώτο χειρόγραφο αυτό γράφει. Μετά όμως μετατοπίζει το ενδιαφέρον του στο διοικό αριθμό. Δηλαδή, παρότι ο Γουίλι, ο σύζυγός της, είναι σχετικός απόν, πάντως είναι σχετικός απόν ενώ στο βαθμό της επικοινωνίας που θα επιθυμούσε η Γουίνι, παρόλα αυτά είναι εκεί. Θέλω να πω, υπάρχει πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η Γουίνι και προς το οποίο απευθύνεται. Τώρα, ως προς τον ίδιο τον Μπέκετ, πράγματι, όπως το λέτε, μετατοπίζεται ο ίδιος και εξετάζει την έννοια του υποκειμένου από τη θηλυκή πλευρά. Πράγματι, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη γυναίκα. Πρώτη φορά, λοιπόν, κεντρικά βάζει τη γυναίκα και μάλιστα στη συνθήκη που περιγράφεται ως η πιο δύσκολη που μπορεί κανείς να κατασκευάσει και μέσα στην οποία η Γουίνι, αυτή η γυναίκα, πρέπει να βγάλει τη μέρα της. Αν είναι μια σύγχρονη γυναίκα, ούτως ή άλλως, θέλω να πω στο θέατρο, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι το οποίο να μην έχει σχέση με το σήμερα και τον ψυχισμό του καθένα μας. Σωστό. Από την μέχρι τώρα, πώς πάει η παράσταση, θα θέλω να ρωτήσω, και πώς έχεις δει εσύ να προσλαμβάνει το κοινό την παράσταση? Η παράσταση έχει κερδίσει έναν βηματισμό μέσα στη ροή της, δηλαδή οι άνθρωποι φεύγουν και κάπως τους απασχολεί ο λόγος του Μπέκετ και αυτό για μένα είναι πολύ συγκινητικό. Ο καθένας εντοπίζεται εκεί που τον απασχολεί τον ίδιο και είναι πολύ ωραίο που στις συζητήσεις καμιά φορά τους ρωτάω, κρατάτε μια φράση και ο καθένας κρατάει μια φράση ανάλογα με το που βρίσκεται η ζωή του. Είναι μια ευτυχή συγκυρία αυτή, ξέρετε. Θέλω να πω, δεν μιλάμε για ένα αναπαραστατικό θέατρο, δεν μιλάμε για ένα θέατρο το οποίο, πώς να πω, ψυχαγωγεί με την έννοια της χαράς ακριβώς. Μιλάμε για ένα είδος θεάτρου το οποίο επικοινωνεί λόγο, θέτοντας ερωτήματα και ζητώντας μια απάντηση από κοινού. Να πούμε λίγο για τους συντελεστές της παράστασης. Να πούμε ότι τη Γουίνι παίζει η Όλια Λαζαρίδου, που είναι το πιο σημαντικό. Τον Γουίλι, ο Άγγελος Κασίλας, με τον οποίο συνυπογράφουμε και τη δραματουργία, είναι ένας από τους πιο βασικούς και πρώτους μου συνεργάτες. Ο Άγγελος Μέντης έχει κάνει τη σκηνική εγκατάσταση και τα κοστούμια. Η μετάφραση, που είναι μια σπουδαία μετάφραση κατά τη γνώμη μου, είναι του Διονύση Καψάλη. Μουσική, ήχους έχει κάνει ο Γιώργος Πούλιος, κίνηση η Αγγελική Στελάτου, φωτισμούς ο Δημήτρης Κασιμάτης και θα ξεκινήσουμε πάλι τις παραστάσεις μας 3 Φεβρουαρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 9, στον Πάιος. Στον Πάιος.